πεδιάδες περνά. Τα νεράνια δεν είσαι καλά, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω το πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάντα. Σε πάρε του το φόρτιο το και γίνεσαι το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Λοιπόν, επικεφαλής σε αυτόν τον αγώνα είπαμε ήταν ο Ονίσιλος. Όχι ο Ονίσιλος, κυρία, τώρα είπε να είναι τσίμις. Δεν κατάλαβα, Φωτίου, ποιο είναι το πρόβλημα σου. Δεν ήρθα να επικεφαλής, κυρία, αφού τώρα θα αναβάει τα βαφίσει. Εγώ μιλώ για τον Ονίσιλο, τον βασιλιά της Κύπρου, αγάπη μου. Η Κύπρος είναι έχει βασιλιά, έχει βασίλισσα, την Ομόνια. Ναι ρε, έχουν έλεγες πολλά. Κι όλοι μέσα στο ρεμπλήμα. Εσένα ρε, είσαι παραπώνω. Σταματάτε, σταματάτε! Ω, καλώς την Παναγιώτα, Γιώτα, Ντότα, Ντοτάρα. Αν μπεις μητέρα, ένα κρούσει η γλώσσα σου, γαμπρέ. Μα σε πω μητέρα, ένα αγκριστή βιολογική μητέρα της ζωής μου, η μάμα μου δηλαδή. Ναι, βέβαια. Να μην της καταστρέψουμε την αποκλειστικότητα της γέννησής σου. Ναι, μπορώ να σε λέω όμως μητέρα της γυναίκας της ζωής μου. Έτσι θα με έχει κανένας παραπονό. Έλα ξεφόρτως με και άφησε τις πελάρες. Πολύ ευχαριστώ. Γέρασε και πήγες και νου δεν έβαλες. Ακόμα μου ρεύκεσαι. Ναι, πια, εσύ πήγες ήρθες τρεις φορές. Αν πια εγώ. Εν εσύ σε αίσθηση του χιούμορ. Να σε καλά, γαμπρέ μου, έκοτε. Απόκτησα την ημέρα που παντρεύτηκε στην κόρη μου. Ναι. Την απειμένω να πάρει ένα νούσιμο, μορφωμένο ναι, άνθρωπο. Εδέχτηκα σαν το βλάκα να... Δεν θα πάρει ένα λαφαζάν εκτιμά το μεσίτη, ναι. Ξέρω. Αφού τα ξέρεις, είδε που σου τα λαλώ, α. Έτσι σου. Κάτσε. Πάμπη μου, είσαι off σήμερα. Εγώ δεν θα πω πανεπιστήμιο και πού θα πάμε. Λάρνακα. Δεν ακούω τίποτε. Σε έναν τέταρτο έξω από το περίπτερο. Πάμπη, με τη μοτόρα, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα θα σου δείξω και το σκάφος μας. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, που αρχαία ιστορία κάνετε μεσάνυχτα. Είναι δυνατόν, μάνα μου, ο μόνος Ονίσιλος που ξέρετε να είναι ο Ονίσιλος Σωτήρας, για όνομα του Θεού. Να μην τολμήσω δηλαδή να ρωτήσω για τους αρχαίους Αιγυπτίους. Τους θυμάστε? Μάλιστα! Πάλι καλά, θα σηκωθούν οι φαραώνα κάπου πάρτι. Λοιπόν, ποιο παιδάκι μπορεί να μου πει γιατί είχαν προοδεύσει τόσο πολύ στην ιατρική οι αρχαίοι Αιγυπτοί? Όχι όλοι μαζί, ένας. Άκρα του τάφου σιωπή στην τάξη βασιλεύει. Εάντε Χρυσόστομε, ανοίξετε ένα στο στόμα του να μου πει. Φωτίου, εσύ που χασμουριέσαι, πέ μου παιδί μου να δούμε. Γιατί λοιπόν, τι έκαναν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στους νεκρούς τους πριν τους θάψουν? Ξουρίζαν τους. Είναι εσύ που μας ξουρίζεις, Φωτίου. Μάλα μου τώρα είναι να ρωσκάρετε πως κολλιέται. Εθώρος μας όρο μαντζιστές. Έψουμε σε κάτι χρειαζούμε να του σπιτιού για τον μωρό. Την Καλία. Τη Μάρο. Για τη Μάρο εμωρό, εμωρό αγαπημένη μου πεθερούλα, η Μάρο, 45 χρονών γυναίκα. Για μένα εν το μωρό μου, εντάξει. Και θέλω ότι να βασανίζεται να βοράς χίλιες και ο δουλειές να μην προφτάνει. Ενώ εσύ πάντα κάθεσαι σαν ένας αθιασερός κουνόσιλος. Καταρχάς κάθομαι διότι ακυρώθηκε ένα ραντεβού μου. Για δεύτερο δεν έπρεπε να θέλεις. Έχουμε ένα πόλα στο ψυγείο, είναι να μου αφαιρεστώ. Αλήθεια. Τα την τελευταία φορά που το άνοιξα για να τσιμπήσω κάτι, είχε μέσα μισή ντομάτα και ένα μπουκαλούδι μαγιονέζα λιγμένη. Μέσα στο ψυγείο. Δηλαδή το ψυγείο ήταν έτσι πριν, μου τσιμπήσες κάτι ύστερα. Λοιπόν είσαι ανέστητο και ανάγωγος, ξέρεις το. Μα μου τώρα, και γίνεται όπως την μαγιονέζα την κομμένη. Στα πόλα με τώρα, δεν νευρίασες με, εντάξει. Πάει σε με νευρίασες, το. Πάμπι, σταμάτα, θέλω να οδηγήσω κι εγώ λίγο. Δεν είσαι αστεία, ρε, πένε τη μοτόρα, χρωστώ την ακόμα. Και έτσι να σου τη φάω τη μοτόρα. Όχι, αλλά είσαι γενέκα και γενεκίσιμα από οδηγάς. Τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο. Ναι, κυρία, θυμήθηκα τα καλά στους αρχαίους Αιγύπτιους πριν τους θάψουν.
Επέβαζα το με φωτιό και μην μας πεις πάλι ότι ατσουρίζαν τους. Όχι κυρία, εγώ βουλκάνω τον μεστό βραστοντό νερό. Και ύστερα να φτιούχαν τους, γέμα και ο αρνήθος που μιλούμε για ανθρώπους. Παρακαλώ, αου! Λοιπόν, τους αρχαίους Αιγυπτίους τους εταρήχευαν. Τους έβγαζαν όλα δηλαδή τα εσωτερικά τους όργανα και τους εταρήχευαν. Αλλά ναι, καμνά τους μούμιες, αντιφάτσα τον Νικολάου. Όταν πρέπει να απαντήσεις στο μάθημα, γίνεσαι χρυσόψαρο. Άμα να πεις πελάρες, ανοίγλω σου όσο σωνοτή. Λοιπόν, συνεχίζω. Αφού τους αφαιρούσαν όλα τα εσωτερικά ζωτικά τους όργανα, άρα έμαθαν πολύ καλή ανατομία του σώματος. Κυρία, μα ευκάλαν τους ουλά τους τα όργανα. Ναι, επειδή πίστευαν ότι τα αρχεύοντας το σώμα είναι η ψυχή μένει αθάνατη. Ναι, κυρία, αλλά χωρίς όργανα πώς έπαιρναν η ψυχή τους στο μέρος. Σιωπή με θέλω να εσύ κουράσετε με μάνα μου. Εγώ θέλω να ξεκουραστείς κυρία. Είναι ένα λέψιλο που να σου κάτσω στο τέλος του τριμήνου φωτίου. Εντάξει κυρία, στιεύκω. Εγώ όμως σοβαρό μιλώ, άντε να δω. Με τσίχιζεσαι κυρία, δεν αυκεί η πίεση σου. Τι αγιά μου είναι έτσι που έβγε. Άκουνε τι σε που είμαστε μόνοι μας, θέλω να σου μιλήσω. Ναι, να μου κάνεις καμιά άσεμνη πρόταση, ναι, νομίζω τότε. Μα επιτέλους θα σου βαρευτείς καμιά φορά. Εντάξει, σου βαρευτείς. Άκου να δεις καμπέ. Η μάνα μας κουράζει, δεν ξέρεις το. Ναι, ξέρω. Σχολείο, σπίτι, μωρά, άντρα, διορθώματα, θκευάσματα, μαϊρέματα. Στο σπίτι μας είχα την πολλά καλομαθημένη. Τότε μου έγκακο μαθημένη που την είσαι, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, είμαι γονιός. Είμαι γονιός και καταλαβαίνω λίγο. Εντάξει. Ξέρεις πόσες καλές στίχες εκλώτσισε για λόγου. Αλλά υποχωρήσαμε και παρθήκεται. Ναι, όχι, και υποχωρήσετε. Έπαθεν την πλάκαν της μόλις με είδεν τότε. Την πλάκαν της. Έπαθεν την που σε πήρε. Αλλά τι να κάνουμε, να γίνει και πιο. Ναι, τι να κάνω. Πάμπι μου, καλωσόρισε στο Πένι 2. Αρέσκει σου? Πολλά καλή ρε Πένι. Θέλεις να πεις πάει για εκτός Κύπρου? Καλό! Να φανταστείς έναν καλοκαίρι που ο παπάς μου πήρε μας στο Λίβανο. Είδες φίλε μου τον Τάκο και καπετάνιος. Έλα, έλα, έλα. Έλα μέσα να δεις. Έλα Πάμπι. Είναι φοβερό παιδιά. Σημαντικές μορφές του ελληνισμού δεν τις γνωρίζετε. Είναι δυνατόν να αγνοείτε έναν Ιουστινιανό, ένα Ονίσιλο, ένα Αλέξανδρο. Έτσι εμείς δεν ήταν να τους ξέρουμε κυρία, αφού τούτοι όλοι είναι της εποχής σας. Εμείς τότε ήμασταν αγέννητοι. Νέος γεγονός εξήφασα. Με τον Ιουστινιανό πηγαίναμε μαζί νηπιαγωγείο. Μα ακούτε τι πλακίες μου λέτε. Τέλος πάντων, να ρωτήσω για κάποιον πιο σύγχρονο. Τι ξέρετε για τον Σολομό? Ένα άγαλμα. Ένα άγαλμα, αφού ήταν κυρία, ήταν κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Και γιατί το έκανα ένα άγαλμα, αγάπη μου, ξέρεις? Ήταν διάσημος. Και για ποιον πράγμα να γίνει διάσημος? Επειδή έγραψε τον εθνικό μαζί μου. Μπράβο, επιτέλους! Και ένας μαθητής που ξέρει τι του γίνεται εδώ μέσα. Και επειδή έβρασε ευκήν καλός, έπιαν τον Σολομό και έκαναν τον στάση του λεωφορείου. Στάση του λεωφορείου. Λοιπόν, Φωτιού, αν δεν έλεγχα τα νεύρα μου, θα σου δίνουν αυτή τη στιγμή ένα βουζουνό πατσό και ούτε ξέρω τι στάση θα έπαιρνες, αγάπη μου. Εγώ, όξω από το Υπουργείο. Και εσύ, όξω από το Ενεργειακό. Δεν μου σε παρακαλώ, γιατί δεν με χορεύκεις. Διότι θωρώ το μωρό μου να υποφέρει. Εβούτησε στη μέση τα χρέη! Πήλε μου μια γυναίκα να τη κάνει τι δουλειέ, δεν τι έχει! Ρε τότε, εγώ χρειώθηκα να τη κάνω γκέλα, ρε παιδί, να τη κάνω πισίνα. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνω, δεν κάνω, ρε παιδί. Δηλαδή, να κάνω την υγειακή βοηθό. Βρε, ανέστητε. Δεν τη λυπάσαι, η γυναίκα σου! Ωραία, η γυναίκα μου, εντάξει. Και εσένα είναι η κόρη σου. Γιατί δεν βοηθά? Γιατί βοηθά? Δε, κουτσά μου που σου μνήσματα αποφέρα σήμερα. Ναι, και σε ευχαριστούμε από καρδιά. Αλλά με τρία αγκουράκια και του θερμοκηπίου, μάλιστα, και έξι ντομάτες, δεν νομίζω να ξεχρεώνουμε τα χρέη μας τότε. Ας έφερατε σε λίγο με τα νόμα. Μα γιατί μου μίσκεις μέσα, Πάμπι μου, ήταν όμορφα μέσα στην κάμπη. Άντε ρε μάνα μου, έχουμε όλη την ημέρα να βρούμε μας. Εγώ θέλω αγκαλίτσες τώρα. Δεν μπορώ ρε, πήρε μάνα μου, έπια μου ο πυρόκολος που έτσι που κάτω. Ο πυρόκολος! Ασοηλέ τη μόνη, πόσα πάρουσε η μηχανή. Πάντως,
πιο πολλού που τη μοτόρα σου. Αν δεν κάτσε βαρά γύρω. Μα εσύ! Θωρεί κανένα άλλο δάμε. Ούτε να το διανοεί, Πάμπη. Σου καταλαβα, ρε, πενίνα που εννοεί. Έτσι έχουμε σκάφη για πέταμα. Τούτη είναι κουέντα του καυκά, ξέρει το. Να σου φάω μάνα από την παλιωμαούνα σου. Γιατί εγώ δεν να σου τη φάω την παλιωμοτόρα σου. Εσύ δεν ξαναοδήγησε μοτόρα, ήταν επικίνδυνο. Α, γιατί εσύ ξαναοδήγησε σκότερον, κύριε Πάμπη. Ξαναοδήγησα, ναι. Πού? Στη δεξαμενή του θκιού σου στου εργάτε. Πού το πατήχε. Μόνον αγκούρκα και ντομάτες θωρείς μες τις τσέντες, γάμπρε. Α, έτσι ήταν ένα γκραμπί. Καλά, έλα, λένε η μάνα μου, κόρη μου. Φοβού από τους υποσούευερ για τη θέντας. Το μακάριος που το είπεν τότε του. Αλλά λόγια δικαί, παπά, άμα δεν σε ζήφερε. Ναι, έλα, ρε μάκη. Έλα, παιδί μου, πού να βρω τον υπουργό τώρα, κανονίσει έξοδο. Ε, Μάικ, να μείνει στο στρατόπεδο, ρε παιδί μου, και εσύ μια φορά να φάει το φαΐν του στρατού. Ένα κατάλαβα. Τι θα πάθεις. Δώσε τα το μου, πάει. Μάικ μου, θέλεις αγάπη μου να στείλει για να σου φέρει ένα σάντουιτς με ντομάτα και κουράκι. Να σε περιπέζω. Εμείνε μέσα, καλό. Πε μου που εμείναμε τώρα, που εμείναμε. Ελάλες ότι σας βοηθούμε. Μα έχουμε και εμείς τα έξοδα μας. Τους γιατρούς, τα φάρμακα θέλουμε κάποια για την πίεση, κάποια για την καρδία, κάποια για τα έντερα, κάποια για την χολυστερόλη. Για την γλωσσοδιάβια, δεν έχει για να χαρτί. Μια ημέρα να πεθάρω και... Ναι, αλλά ποιαν ημέρα. Και τότε θα καταλάβετε την αξία της μάνας. Μάρο! Άπαρα για μου, μη μου πείτε λέξη, διότι θα βγάλω τα νεύρα μου πάνω σας. Τι συμβαίνει, γυναίκα της ζωής μου. Τίποτα να συμβαίνει, είμαι πολλά συγχυσμένη. Καλά, μια ερώτηση μπορώ να σου κάνω. Λάλε. Το μωρό που είναι. Απαναγία μου, ξύχασα την κάλια! Πέ μου, ήρθαμε δάμε για να ξεκουραστούμε ή για να μαλώνουμε. Εσύ άρκεψες πρώτη για το κότερο σου. Εμένα δεν μ' αρέσκουν οι γενέκες που χουμίζονται για τα μαλλιά τους. Για τα μαλλιά τους. Εχουμίστηκας εγώ ποτέ για τα μαλλιά μου, κύριε Πάμπη. Για τα μαλλιά τους, ρε Πένι, για τα πλούτη τους εννοώ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, κύριε Πάμπη. Ήντα, εν και έχουμε κότερο για πέταμα. Κάτσε, μα παχαμε. Απλά ήθελα να πω ότι πρέπει να το προσέχουμε. Πάμπη, εξάλλου, αν παντρευτούμε καμιά φορά να εμείς οι δύο, θα είναι και δικό σου. Να σου πω κάτι, ρε Πένι, εμάς θέλω να κάνουμε έτσι δουλειά να εμείς οι δυο. Γιατί? Διότι η γυναίκα που είναι να πάρω εγώ, θέλω να με εκτιμά και να με σέβεται. Γιατί? Είσαι τίποτε παππούς μου και να σε σέβουμε? Ξέρεις πολλά καλά να πω εννοούμε, με ερωνεύκεσαι. Ποιος ερωνεύτηκε, γε μου πάλε. Μα πέ μου, γε μου, εξαναοδήγησες κότερον, που συντοξαμένοι του θυκού σου στους αρκάτες. Αμέσως αρέσκει που με που χορκώ, να πάει να βρεις ένα χωραίτη για να φύγεις ήσυχο εμένα. Και εσύ αν δεν με πάεις, να πάεις να βρεις ένα χορκάνι σου, να καλεύκετε μαζί τις τσούρες, εντάξει. Απόψε πήρε άδεια και με την τσέπη άδεια. Γεια σας, μπορείτε να με πάρετε? Να σε πάρω αγόρι μου, γιατί να μη σε πάρω. Και πού πάει το παιδί? Στον Αρχάγγελο. Ένας άγγελος που πάει στον Αρχάγγελο. Ας του ανοίξουμε τις πύλες του παραδείσου. Εδώ είναι ο παράδεισος. Εδώ είναι ο παράδεισος. Και η κόλαση εδώ. Σε στην πόρτα σου και σήκω τραγουδό. Εδώ είναι ο... Μένα αγώνεσαι, μάνα μου. Και θα πάω εγώ να φέρω το μωρό μου τα σχολεία. Μάμα, ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή που σε χρειάζομαι. Τούτα, να τα πεις του αντρός σου. Που δεν χάνει την ευκαιρία να μετάσσει τις κακίες του. Αστείευκα την αγάπη μου. Και τι κακίες σου είπε μαμά? Μα πόθεν να αρκέψω και πού να τελειώσω, μάνα μου. Και χάνεις την ευκαιρία να πάρεις την εκδίκησή σου. Πολλά ωραία. Δηλαδή μόνο για να γαλεύκω τσούρες με εσείς κάνω. Sorry, δεν ήταν τελείο βαρετό. Αλλά γνεύριζες με αυτό εγώ που έχω κοντερό. Σιγά ρε, παίρνει μια βαρκούα 23 πόθηκια είναι και τίποτα τιτανικός. Δηλαδή πέφτει σου λίον το σκάφος μας, κύριε Πάμπη. Πένια, σου θυμίζω ότι είναι και σε κόρη του Ωνάση. Ενώ κόκκος ο τάκκος ο κύρις σου. Τι εννοείς δηλαδή ενώ κόκκος ο τάκκος ο κύρις μου? Εννοώ ότι και εκείνος είναι που χορκώ. Ε, και? Τίποτε ρε. Αυτοδημιούργητος που χορκώ και εκείνος, αυτοδημιούργητος που χορκώ και εγώ. Εν άλλοι που τα ήβραν έτοιμα. Σαν κι άλλοι να πούμε, κύριε Πάμπη. Άντε ρε παιδιά, στην κουβέντα ενός δάμε γιατί να σκοτωθούμε. Όχι, να σκοτωθούμε, να σκοτωθούμε! Συγχάρη για χτυγιόν τα νερά δάμε. Μα τρέμεις.
Απαναγία μου, είσαι παγωμένος. Μια ώρα με το ρολόι που στεκούμε στη στράτα και κανένας δεν σταματά. Δεν θα σε προσέξαν, φαίνεται. Εννοείται δεν προσέξαν πως έκανα autostop. Εννοώ, δεν προσέξαν ότι είσαι ωραίο παιδί. Ιδίως όταν χαμογελάς. Παναγία μου, σπάσαμε σήμερα τα κοπελούθια στο σχολείο, σπάσαμε τα νεύρα μου. Θέλες μου να γίνεις καθηγήτρια, καλά να πάθεις. Ρε μαμά, έρκεψε εσύ τώρα. Τότε μου, εν ώρα να πιένεις, καλή μου. Δεν κατάλαβα, φτιώχνεις με. Γιώργο! Η αγάπη μου να μείνει όσο θέλει τότε μαζί μας. Το θέμα είναι, ξεχάσαμε το μωρό στο σχολείο, ποιος είναι το όφερι. Ανε Παναγία μου, η καλή μαμά γλύω, ρε πίνε φερτό μωρό, ώστε να βράσω εγώ το φαϊνά. Τότε μου να μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ. Ναι, μου σου αξίζει. Τώρα μπορεί να πάρεις το μωρό από το σχολείο. Μπορείς να το κρατήσεις για το απόγευμα μαζί σου σπίτι. Να το πω του μωρού, αλλά ένα θέλει. Άμα τη τάξεις παγωτών της κάλλιας, αν και με καλικάντζαρο πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γαμπρέ μου, που μου είπε και καλικάντζαρο. Και γιατί θέλεις να έρθει το μωρό μαζί μας. Να την πάρω κανέναν περιπάτο την κόρη σου, να την περιχαρίσω λίγο. Α, εντάξει. Άμα είναι για την Μάρο. Άντε, να πιένω εγώ. Εξάλλου, αρκετές κακίες είχα για σήμερα. Ναι, τότε, που να πάει στον καλό τότε. Το κενό που θα μας αφήκεις θα είναι ήδη σαν απλήρωτο. Πού είναι να βρούμε 100 κιλά το γεμό σου. Ως τέτοια, φταίω εγώ. Ξέρεις κύριε Πάμπη πόσο έσπαζα στο σχολείο για να είμαι άριστη μαθητρία. Γιατί σου άριστη ρε Πένι. Όχι καλό, νομίζεις είναι έτσι τυχαία που επέρασα Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλά, να νεκράνε και εμένα ο κύρις μου λίρα και κάνουμε χίλια πιο ιδιαίτερα. Να σου πω ποιος είναι ο Πάμπος. Δηλαδή και τούτο δεν μου το αναγνωρίζεις. Νομίζεις ότι ό,τι έκαμε το επειδή είχαμε λεφτά. Δεν είπα έτσι πράγμα, αλλά άλλο να μην έχεις πονίλιο μοίρα και άλλο να σου κάνουν το φαϊσού μαζί. Μαζί? Sorry, αλλά δεν καταλαβαίνω τέτοια διάλεκτο. Τι να σου κάνω, έτσι μιλούμε εμείς οι χωρικοί. Ώστε σκάσαμε το, α. Εσκάσετε το κι εσείς. Όλοι από κάπου το σκάσουμε κάποτε. Σε όλους μας αρέσει να είμαστε σκαστοί. Το ρίσκο ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Πεινάς. Πάντα πεινώ. Ωραία. Πάμε σπίτι να σου κάνω το τραπέζι. Μα έθελα να σας βάλω σε κόπο. Κανένας κόπος. Να περάσουμε πολλά ωραία. Μένετε μόνοι. Μόνοι και έρημοι. Είμαι αητός χωρίς φτερά. Χωρίς αγάπη και χαρά. Χωρίς αγάπη και χαρά. Είμαι αητός. Χωρίς φτερά. Sorry, αλλά άμα να θυμηθώ το χάλι μου, λυπούμε με και συγκινούμε. Αγάπη μου, να πιάσει η μαμά μου το μωρό από το σχολείο. Όχι. Γιατί, ποιος να το πιάσει. Να το πιάσει η μαμά σου, λένε να πάρει σπίτι της. Γιατί. Διότι εγώ και εσύ θα πάμε στη Λάρνακα, στη Μαρίνα της Λάρνακα. Επέλανες νομίζω. Όχι, δεν επέλανα καθόλου. Θέλω να πάμε στη Μαρίνα της Λάρνακα να περπατήσουμε λίγο, να κάνουμε μια βότα, να τις ερεμήσουμε, να μην ο σκάφος. Δεν μου λες αγάπη μου, σε λίγο να έρθει ο Μέξο να μην ασμένος. Μην ανησυχείς, δεν έχει έξοδο νομάει και κανόνισα το. Πάντως να ξέρεις ότι επικράμεστε πολλά τη μαμά μου. Τι αγαπημένη, με την τότε λειτουργεί μια περίεργη χημεία, ξέρεις. Είναι από εκείνες τις χημικές ενώσεις που κάνουν έκρηξη. Τι να κάνουμε. Είναι μια εκρηκτική σχέση, θέλω να πω. Τώρα είναι τα κρύψη. Να με σε κόφω. Δεν θέλω να μην με κοφτεί ρε Πένια. Αφού κοφτεί με. Γιατί έπιασε η εννιά. Έπιαμε ναι. Δεν μπορώ να σε δωρά κλείς. Ναι, κανόνισα να έρθουμε δαμέ με τόση χαρά για να περάσουμε όμορφα. Και όσοι που την ώρα πεπαρίσαμε το πόδι μας πάνω στη βάρκα που μου κάνεις επίθεση. Εσύ άρκεψα να προσβάλλεις πρώτη. Γιατί εσύ με προσβάλλες. Καλά να δει. Προσβάλλες με προσβάλλα σε κανεί. Κανεί είναι άλλος, δεν μπορείς τώρα να κλαίεις. Ξέρεις το πως είμαι μια πικραμένη γυναίκα. Αλήθεια. Λυπούμαι πολύ. Τι σημαίνει λυπάσαι. Πως μου συμπαραστέκεσαι. Που τη λύπη μου κόπηκε μου η όρεξη. Αγκάλιας με. Ξέρεις πόσους αντράδες έθαψα εγώ. Πόσους. Τρεις. Κι ήταν καλοί οι μακαρίτες. Ζωή σε λόγου μας.
Αχ, Ανδρέα μου, Γιαννάκη μου, Αντελή μου. Ξέρεις πότε να πεθάναν και τρεις. Που ασφυξίαν. Επίαν που δηλητηρίαση, εμεν τραγικών, και τρεις τους. Τι δηλητηρίαση δηλαδή? Τροφική δηλητηρίαση. Πάμε να φάμε. Όχι, έμπινο. Άμα μαραζώσω κόφκεται η όρεξή μου. Πελάρες. Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Θα ψήσω ωραία μανιτάρια στα κάρβουνα. Δυστυχώς δεν μ' αρέσκουν τα μανιτάρια. Δεν πειράζει. Να τα φάεις από ευγένεια. Όχι, έμπορο. Έχω άγχος. Είμαι σκαστός και άμα ανακαλύψουν να φάω 10 μέρες φυλακή. Κι εγώ εφιασκαστή. Κι άμα ανακαλύψουν να με κλείσουν μέσα μέχρι να τελειώσει η θεραπεία μου. Πότε είσαι σκαστή? Από το νοσοκομείο της Αθαλάσσας. Πάσχεται από κάτι? Σχιζοφρένεια. Εδώ είναι ο παράδεισος. Εντάξει ρε μωρόν, εντάξει. Αν δεν σου αρέσκουν ψήνω σου κανένα αυγό με πατάτες. Θα σε πάρω να φύγουμε σαν λίγη σαλαμέρι. Το θυμήθηκες τώρα το τραγούδι, αγάπη μου, του γερού της μάνας μου. Ατάκα μου, σε παρακαλώ, με μου θυμίζεις τη μάνα σου, ήρθαμε να ηρεμήσουμε εδώ, σε παρακαλώ. Που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Ατάκα μου. Να πάψεις έτσι ώρα. Ναι, άμα κλείω εγώ πρέπει να ξαπλώσω για να μου περάσει. Πάει στην καμπίνα μου. Δεν μπορώ να περπατήσω. Άμα κλάψω χάνω τις δυνάμεις μου. Να πες δάμε στο κατάστρωμα. Σιγά να μην πέσαμε στο λάλαρο ρε Μπάμπι. Θέλω να με πάρεις κάτω εσύ. Εγώ σ' αγαπάω μα δεν με πιστεύεις. Εγώ σου μιλάω και εσύ με ζηλεύεις γιατί. Μα τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου να βλέπεις τούτον το απέραντο γαλάζιο και μόνο να βλέπεις τη θάλασσα να ηρεμείς. Ναι ρε μωρό μου, αφού αυτό σου λέω να δραπετεύουμε πιο συχνά. Διέ πια το σκάφος. Έρα και θα σε βάλω μέσα στην πλωρή, νταρλαντιρλανταντα, και θα σου κάμω γιον και κόρη, νταρλαντιρλανταντα. Κάνει αγάπη μου, έκαμες μου και γιον και δυο κόρες. Φτάνει, factory close. Άις με να σε βάλω μέσα στην πλωρή και ό,τι θέλει να προκύψει ρε πάνω. Άντε πάμε στο σκάφος πριν να σηκώσει κύμα. Αφού μανιά μου ρε φίλε, με παίρνω άνεση πολλά από κάτω. Με φορώ οι τόποι. Μπάμπι μα πάλε φευκείς. Μα γιατί με αποφευγείς. Α! Η γονή μου! Η γονή μου! Αντίο λοιπόν, αντίο. Το χάνω κι αυτό το πλοίο. Και κάνει Θεέ μου ένα κρύο ψαλίδιο. Καλό ταξίδι! Κι αυτό το πλοίο και κάνει Θεέ μου ένα κρύο σαν γίνονται ένα σιδηρίο. Πώς ανατράβεις από τον τη γυναίκα. Άντε, πού είμαι τώρα. Πέρ και αυκήκα στο Αιγύπτο. Εσύ έρθει με το μεσίτι μου, μια χαρά την έχεις. Ό,τι ώρα θέλεις να πας δουλειά, ό,τι ώρα θέλεις να σχολάσεις, ρώτα με και εμένα, που κατά της ένα ρομπότ. Δηλαδή, εψες να πούμε εγώ με ένα ρομπότ, που πάρει καλά προσοχή για μια βίδα. Πάμπι, ξέρεις ποιος είναι τούτος? Ένα τσίτσι φιόγκος, ποιος θα μπώνει? Είναι ο γιος του Κυριακίδη, ο παπάς, το έχει μάντρα ένα αυτοκινήτο. Σοβαρά? Και μόνο παππούς μου έχει μάντρα με τσούρες. Άι, μάντρα, παίρνει μόνο παπάντου τσίτσι φιόγκου τώρα. Θέλουμε ρετιρέ, θέλουμε μεζονετούλα, βιλίτσα, τι θέλουμε? Σπίτι. Γράφει δουλεύοντας ανεξάρτητα. Μεγάλο πράγμα είναι η ανεξαρτησία. Α, ώστε έτσι κύριε Πάμπι. Να ξέρεις όμως ότι εμένα μου αρέσουν οι δεσμεύσεις. Σου κατάλαβα. Θεέ μου, παίζεις πελό για να βγεις καρτός. Πρόσεξε γιατί θα σε κάνω να υποφέρεις.